30 χρόνια γιορτάζει ο Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων των Ατόμων, Παιδιών και Ενηλίκων με Αναπηρία Αγάπη, στην αυριανή εκδήλωση που θα πλημμυρίσει αλληλεγγύη, χαμόγελα, μουσική και χορό. Η πλατεία Μικρασιατών από τις 5 θα γεμίσει παιδικά γέλια με κλόουν, δημιουργικά εργαστήρια, ζωγραφική προσώπου, ζογκλέρα, κροβάτες, ενώ ο Όμιλος Βρακοφόρων Κρήτης και η ριζίτικη ομάδα θα παρουσιάσουν πλούσιο μουσικοχορευτικό πρόγραμμα. Αργότερα τον κόσμο θα διασκεδάσει ο Μιχάλης Τζουγανάκης με εξαμελή ορχήστρα και ξεχωριστός παρουσιαστής της εκδήλωσης θα είναι ο μοναδικός Αλέξης Κοστάλας. Ραντεβού αύριο στην καθιερωμένη γιορτή, θεσμό πλέον για το Ρέθυμνο, γιορτή για το Σύλλογο Αγάπη, τα παιδιά που πλέον έχουν γίνει ενήλικες και χρειάζονται τόσο πολύ την αγάπη μας, την αλληλεγγύη μας. Πολύ πιο πολύ από οποιοδήποτε άλλο μέσα στους δύσκολους καιρούς και στα τόσα έκτακτα γεγονότα που συμβαίνουν. Κατατάσσω το Σύλλογο Αγάπη στα στολίδια του Ρεθύμνου. Επιτρέψτε μου αυτή την, αν θέλετε, αυτό το χαρακτηρισμό. Καθώς είναι από τις λίγες παρόμοιες δομές που υπάρχουν πανελληνίως, λίγες πόλεις έχουν το προνόμιο να έχουν μια τέτοια δομή που να εξυπηρετεί παιδιά με ειδικές ανάγκες. Η δομή φιλοξενεί καθημερινά 35 ωφελούμενους, που με τη στήριξη της Μητρόπολης Ρεθύμνου, της Περιφέρειας, του Δήμου, αλλά και της Κοινωνίας του Ρεθύμνου, εφοδιάζει τους εκπαιδευόμενους με ικανότητες που θα τους βοηθήσουν να ενταχθούν και να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες της ζωής. Μαζί με το προσωπικό των ξενοδοχείων της Γκρεκοτέλ στην Κρήτη, όλα αυτά τα χρόνια είναι αρρωγή για την προσπάθεια που γίνεται από το Σύλλογο Αγάπη. Διακαής μας στόχος είναι να υπάρξει δομή αυτόνομης διαβίωσης για κάποιους από αυτούς τους ωφελούμενους που προφανώς θα μείνουν μόνοι τους και θα πρέπει κάποιος να φροντίσει για αυτούς. Ο Σύλλογος Αγάπη θα βραβεύσει τον επί 30 ετών συμπαραστάτη και ευεργέτη Νίκο Δασκαλαντονάκη και όλα τα έσοδα της βραδιάς θα διατεθούν στα πολύτιμα εκπαιδευτικά προγράμματα των ανθρώπων εκείνων που χρειάζονται τη στήριξη και την αγάπη μας.